να αποτυπωθούν τα ένσημά μας, θέλουμε. Να αποτυπωθεί η ασφάλισή μας, διεκδικούμε. Γι' αυτό λέμε αναγνώριση και διανομή των ενσήμων και θέτουμε τέτοιο αίτημα. Χθες, αντιπροσωπεία της Ομοσπονδίας μας συναντήθηκε με τον Υπουργό Εργασίας για να συζητήσουν αυτά τα αιτήματα. Δηλαδή πια την αναγνώριση και διανομή των υπεραγνώστων, την υποχρεωτικότητα της συλλογικής σύμβασης που έχουμε υπογράψει και στις συμβατικές υποδομές και μέτρα υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς. Μόλις εχθές θρηνήσαμε τον 18ο νεκρό συνάδελφο οικοδόμο από την αρχή του χρόνου. Μιλάμε για εκατοντάδες ακατεμένους, μιλάμε για χιλιάδες με επαγγελματικές ασθένειες. Η αντιπροσωπεία μας εχθές στη συνάντηση με τον Υπουργό έθεσε, συνάδελφοι, τα αιτήματα και δεν τόλμησε ούτε ο Άδωνης να πει ότι δεν έχουμε δίκιο. Βεβαίως σήμερα θα πάνε εκεί και με την απεργιακή κινητοποίηση. Δεν μπορεί όμως σήμερα, συνάδελφοι, που υπάρχει δουλειά, που υπάρχουν έλλειψη εργατικών χεριών και στο κλάδο, οι οικοδόμοι να ασφαλίζονται με μέσο όρο 10 με 12 ένσημα το μήνα και να δουλεύουν 30 μέρες το μήνα. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό. Εμείς διεκδικούμε σαν κλάδος μεροκάματο και ένσημα. Δεν μπορεί να βγάζει μία άδεια μικρής κλίμακας σήμερα, δηλαδή 5 ένσημα και να γίνονται 50 μεροκάματα και να σφυρίζουν όλοι αδιάφορα. Ενάντια στην κοινή εργοδοσία που έχουμε απέναντί μας, εμπνεόμαστε από την νίκη τους στην υπογραφή συλλογικής σύμβασης και στηρίζουμε τα δίκαια αιτήματά τους. Να ξεκινήσω λέγοντας ότι χθες συμπληρώθηκε ένας μήνας από τις Ισραηλινές θηριωδίες στην Παλαιστίνη. Βροντοφωνάζουμε και από εδώ να αντιχήσει από άκρη σ' άκρη το σύνθημα Ελευθεριά στην Παλαιστίνη. Αυτή είναι η σωστή πλευρά της ιστορίας. Καταγγέλνουμε την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αλλά και τα υπόλοιπα κόμματα που στηρίζουν τη συνεργασία με το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ. Βαφτίζουν εθνικό συμφέρον τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων και προχωράνε στην άμεση στρατιωτική επιλογή της χώρας στη σφαγή του Παλαιστινιακού λαού. Διεκδικούμε να απεμπλακεί η χώρα μας από αυτό το μακελιό. Βρισκόμαστε εδώ σήμερα και απεργούμε για να πούμε ότι δεν πάει άλλο με τις συνθήκες εργασιακής ζούγκλας που βιώνουμε καθημερινά στα εργοτάξια και στα γραφεία των εταιριών, με τα εξαντλητικά ωράρια, τα σφιχτικά deadline και τα project που πλακώνεται το ένα μετά το άλλο και το μισθό να εξαντλείται προτού καλά-καλά μπει ο νέος μήνας. Είναι τουλάχιστον εξοργιστικό να βλέπουμε ότι ενώ παράγουμε όλο και περισσότερα, εν τέλει απολαμβάνουμε όλο και λιγότερα για να τροφοδοτούμε τα κέρδη των εργοδοτών. Οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες, μηχανικοί και τεχνικοί, γνωρίζουμε καλά τι σημαίνει 10 ώρες ή 12 ώρες εργασία. Ιδίως όσοι και όσοι εργάζονται με μπλοκάκι, δεν πληρωθήκανε ποτέ υπερορίες, δεν μάθανε τι σημαίνει άδεια ή απολυθήκανε γιατί δεν δεχτήκανε να δουλεύουν εξαντλητικά ωράρια. Από τη μία οι εργοδότες και από την άλλη η κυβέρνηση μας καλούν να αποδεχτούμε ως κανονικότητα τις απώλειες στους μισθούς μας μετά από μια δεκαετία κρίσης και τριών μνημονίων, τις νέες απώλειες με τον πληθωρισμό να αποτσοκόπτει το μισθό μας κάθε μήνα, τις αβάσταχτες δαπάνες για τη στέγη, την ασφάλιση, την υγεία, την εκπαίδευση, τη στριχτή φορολογία για τα ματωμένα πλεονάσματα που κατευθύνονται σαν κρατικές ενισχύσεις στο κεφάλαιο. Αυτό που μας παρουσιάζουν ως θαύμα της ανάπτυξης στις κατασκευές χτίζεται με τη δική μας φτηνή και ευέλικτη εργασία, χωρίς δικαιώματα, με 10 ώρες εργασία, χωρίς υπερορίες και τα Σαββατοκύριακα με μεγάλη εντατικοποίηση.